Την Χάντση εγώ να είμαι ένας θυγόμενος από εδώ κάτοικος εδώ στο χωριό, με αποτέλεσμα το σπίτι μου είναι το 75, γράφει την έκταση 33 και 33 διότι είναι απάνω κάτω, το οποίο επήρα 32.119 ευρώ. Με αυτά τα λεφτά εγώ δεν μπορώ να βγάλω την άδεια σε κάποιο χωριό άλλο που θα πάω. Αλλά εκτός αυτού δεν είναι το θέμα εκείνο. Εγώ γεννήθηκα εδώ, είμαι 68 χρονών, με αποτέλεσμα από εδώ δεν μπορώ να πάω άλλο να επιβιώσω. Εδώ είναι οι ρίζες μου, εδώ. Δηλαδή όποια πάω πρέπει μετά να ξαναγυρίσω εδώ. Μα εδώ, χρυσέ μου, ορίστε, εγώ έχω και μια απόφαση εδώ πέρα, η οποία μας τάσανε, δεν είναι, εδώ την έχω. Μας τάσανε και τα λεφτά, δηλαδή και αποζημίωση και με την κατάσταση. Να το χαρτί. Ότι θα σας δώσουμε και αποζημίωση, γι' αυτό και δεν κάναμε και στάσεις. Δεν κάναμε στάσεις στα Χανιά. Δια το λόγο, εφόσον σου βγάνει μια τιμή μονάδος κάτι και στα δίνει σαν ρουσφέτη. Δηλαδή αυτή ήταν η αποζημίωση που μας δίνει από εδώ που με ξεριζώνει από τις ρίζες μου. Και συν ότι θα μας δίνει ένα κομμάτι σπίτι. Εγώ δεν ζητάω να μου δώσουν μέγαρα. Εγώ θέλω ένα σπίτι. Να, αυτό έτσι είναι. Μπορεί να το πάρει η κάμερα. Ζητάω αυτή την. Δηλαδή ένα κεραμίδι για το σπίτι μου. Τίποτα άλλο δεν ζητάω. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει μεγάλη αναφορά στον χρόνο. Από το 2000 και ιδιαίτερα μετά την έναρξη κατασκευής του έργου υπάρχει αυτή η συζήτηση, υπάρχει αυτή η απέτηση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Την νομική βάση και την ουσιαστική, ή την ανταποδοτική ή αυτή που έχει να κάνει με την κοινωνική διάσταση. Ένα τόσο σημαντικό έργο, το οποίο θα έχει να απαντήσει στις θρεφτικές ανάγκες δύο νομών, θα πρέπει να είναι βιώσιμο. Δηλαδή πρέπει να επιλύει τρία ζητήματα. Το αναπτυξιακό, το κοινωνικό και το οικονομικό. Οι άνθρωποι εδώ έχουν αναπτυχθεί και έχουν ζήσει τόσα χρόνια εδώ πέρα. Έχουν αποζημιωθεί στο σύνολό τους, αλλά υπάρχει η πρόταση, υπάρχει η δέσμευση και υπάρχει και η ρητή διατύπωση στην προέγκριση χωροθέτηση στους όρους περιβαλλοντικούς ότι θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα για ανταποδοτικά έργα και για στήριξη και υποστήριξη των ανθρώπων οι οποίοι πλήττονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ 8 με 10 οικογένειες, ιδιαίτερα υπερήλικες άνθρωποι, οι οποίοι λένε και σωστά λένε ότι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν αυτό το χώρο γιατί δεν έχουν πλέον που άλλου να πάνε. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της μεταφοράς της Εκκλησίας έχει θέσει το αίτημα προς το Υπουργείο και νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα γίνει αποδεκτό να εξασφαλιστεί ένας χώρος έξω από τον ταμιευτήρα, έξω από τον παραλίμνιο δρόμο, ούτως ώστε εκεί να γίνει μια χωροθέτηση, μια παρέμβαση πολεοδομική και ρυθμιστική, να εγκατασταθεί η Εκκλησία, να γίνει ένα μουσείο, να γίνει ένας ξενώνας. Και στην έσχατη περίπτωση που κάποιοι άνθρωποι είναι ανήμποροι ή δεν μπορούν για λόγους ψυχολογικούς, βιολογικούς ή οτιδήποτε άλλο να εγκαταλείψουν το χώρο, να υπάρξει μια πρόνοια από το κράτος να υποστηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Οι υπόλοιποι όμως έχουν πάρει τα χρήματα, έχουν πάρει την αποζημίωση που καθιέρωσαν και καθόρισαν τα δικαστήρια και πρέπει να πούμε το εξής. Σε δύο μήνες πρέπει να γίνει η έμφραξη. Πρέπει να γίνει ο εγκλεισμός για να μην χάσουμε μια ακόμα χρονιά υδρολογική. Θα πρέπει το φράγμα να γεμίσει και να ξεκινήσουν αμέσως και οι διαδικασίες για αυτά τα παράλληλα συμπληρωματικά έργα τα οποία λέμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσει το έργο, γιατί φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε στην πλήρη ματέωσή του. Είμαστε ήδη εκτεθειμένοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Φαίνεται ολοκληρωμένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό τέλος του 10 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έμφραξη και ο εγκλεισμός. Να ρωτήσω, είπατε κάποιες λύσεις για το τι μπορούν να γίνουν από τώρα και στο εξής για τους κατοίκους που αρνούνται να φύγουν από εδώ πέρα. Χρονοβόρα αυτή η διαδικασία. Και εδώ πέρα ακούμε ότι ο κίνδυνος είναι ορατός έτσι ώστε να πλημμυρίσουν. Σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργηθεί η υποδομή που συζητάμε για να μετεγκατασταθούν. Η μετεγκατάσταση πρέπει να είναι άμεση. Θα πρέπει να διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει οι χρήσεις, οι κοινωνικές να αδρανοποιηθούν, θα πρέπει να ξυλωθούν διάφορα δίκτυα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάει και δεν μπορεί να πάει παράλληλα. Αν κάποιοι άνθρωποι χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και μέρημνας επειδή είναι υπερήλικες, νομίζω ότι η πολιτεία, η κοινωνική πρόνοια, ο Δήμος, το κράτος μπορεί να φροντίζει για αυτούς στο μεσοδιάστημα έως ότου δημιουργηθούν αυτά τα οποία συζητούμε. Το φράγμα θα έπρεπε ήδη να έχει αρχίσει να γεμίζει νερό, δηλαδή έπρεπε ήδη να έχει γίνει έμφραξη. Για διάφορους λόγους, οι οποίοι είναι και τεχνικοί, αλλά και άλλοι λόγοι. Που έχουν να κάνουν και με αρχαιολογικά θέματα, που έχουν να κάνουν με θέματα απομάκρυνση των κατοίκων, που έχουν να κάνουν με θέματα ηλεκτροδότηση κλπ. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία της έμφραξης. Όμως θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν, είτε κοινωνικά, είτε τεχνικά, είτε αν θέλετε ακόμα και οικονομικά. Γιατί και αυτά μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο,
να γίνει έμφραξη πριν από την επόμενη βροχομετρική υδρολογική περίοδο.